Καλησπέρα. Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματικά η ώρα της αλήθειας. Πραγματικά μια ιστορική μέρα και ήδη υπάρχει μια εντυπωσιακή προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες. Είναι νούμερα τα οποία είχαμε να δούμε πολλές δεκαετίες, όπως λένε οι ειδικοί, και δεν είναι τυχαίο ότι σε περιοχές όπως η Νεβάδα και η Φλόριδα, περιοχές οι οποίες θα κρίνουν και το αποτέλεσμα, υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση κυρίως Ισπανόφωνων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό σίγουρα είναι ευεργετικό για την κυρία Χίλαρη Κλίντον. Πάντως, πριν από λίγη ώρα, οι Los Angeles Times έδωσαν προβολή νίκης στην κυρία Κλίντον με περίπου 352 εκλέκτορες. Όπως δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνουμε σε μια βραδιά όπου σε λίγες ώρες θα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Η κυρία Κλίντον, σύμφωνα με το CNN, σύμφωνα με το Reuters, είναι πλέον μια ανάσα από την επικράτηση σε εκλέκτορες. Βεβαίως υπάρχει το φαινόμενο πολλές φορές να παίρνει κάποιος πιο πολλούς ψήφους, αλλά να μην καταφέρει να συγκεντρώνει τον αριθμό εκλεκτόρων που χρειάζεται. Η κυρία Κλίντον είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε, και νομίζω είναι το πιο ασφαλές από όλα, ότι περίπου στις 4 η ώρα, ώρα Κύπρου, θα γνωρίζουμε και τα exit polls, αλλά θα ξέρουμε βεβαίως και πού κυμαίνεται το αποτέλεσμα. Πάντως, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεν υπάρχουν παρατράγουδα και αυτό είναι το ευχάριστο. Η κυρία Κλίντον τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την ευθύνη η οποία απορρέει από μια πιθανή νίκη. Ο κύριος Τραμπ είπε χαρακτηριστικά, εάν χάσει θα είναι μια απίστευτη σπατάλη σε χρόνο και χρήμα. Πάντως, όπως δείχνουν τα πράγματα, οι δύο υποψήφοι, πέρα από τον πολύ φτωχό πολιτικό τους λόγο, κατάφεραν να ξεσηκώσουν κόσμο από το σπίτι και να πάει να ψηφίσει, κόσμο ο οποίος είχε πολλά χρόνια να ψηφίσει. Και αυτό το βλέπουμε και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι, αλλά βεβαίως το βλέπουμε και στο σύνολο της χώρας, όπου υπάρχουν ουρές σε πολλά εκλογικά τμήματα, αν και είναι εργάσιμη μέρα και δεν είναι αργία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω, κυρίες και κύριοι, ότι το ΣΥΓΜΑ στις 2 το πρωί θα συνδεθεί απευθείας με τον Sky Ελλάδος. Θα έχει την ευχαίρεια να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τη διαδικασία στην ουσία της καταμέτρησης μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα γύρω στις 6 το πρωί. Πάμε τώρα να δούμε τις θέσεις της ομογένειας.